σε γενικές γραμμές χωρίζεται σε μία περίοδο που αρχίζει από το 57, μια περίοδος που περιλαμβάνει και τα χρόνια της μαθητείας στη Σχολή Καλών Τεχνών και στο Παρίσι και αποκορυφώνεται τις παραμονές της δικτατορίας, δηλαδή αποκορυφώνεται το 67, όπου κάνω μια καθαρά πολιτική ζωγραφική. Στη συνέχεια, στη διάρκεια της επταετίας, για λόγους ανεξάρτητους από μένα, αναγκάζομαι να σταματήσω τη ζωγραφική. Επανέρχομαι δειρημύτερος το 79. Υπάρχει μια περίοδος που κάνω μόνο πορτρέτα, σκούρα πορτρέτα, δηλαδή πορτρέτα που βγαίνουν μέσα από το μαύρο, σαν και αυτά που έχουμε εδώ δίπλα μας. Ακολουθεί μια περίοδος με πιο φωτεινά έργα, που περιλαμβάνει κυρίως πορτρέτα καλλιτεχνών, συναδέλφων μου ή δασκάλων μου και που αφιερώθηκε τότε στον άνθρωπο που μόλις είχε πεθάνει, τον Γιάννη Τζαρούχη. Στη συνέχεια, από ένα τυχαίο γεγονός, ανακαλύπτω ξανά το παλιό υπόγειο σιδηρόδρομο της Αθήνας, αυτό τελικά έγινε μετρό, και το ζωγραφίζω μέχρι το 97. Το 97 και μετά περνάω σε μια άλλη διαδικασία, φτιάνω μια σειρά έργα που λεγόντουσαν «Ο τζόγος και ο μύθος των μορφών» και είχαν σαν στόχο να ξανατοποθετήσουν τη ζωγραφική στα επίπεδα από τα οποία την είχε βγάλει ο μοντερνισμός που κυριάρχησε στον 20ο αιώνα. Η εικαστική έκφραση είναι απευθύνεται στα μάτια και η όραση σήμερα βομβαρδίζεται με χιλιάδες πράγματα, ετερόκλητα. Τι λέω, όραση, διαφημίσεις, περιοδικά, φωτογραφίες, πράγματα, εκείνα. Λοιπόν, ο κόσμος πια έχει θολώσει, δεν ξέρει τι να ξεδιαλέξει. Και ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να ξεδιαλέξει είναι να πηγαίνει συχνά στις εκθέσεις. Δεν πιστεύω σε αυτό που λένε στην παιδεία, δηλαδή τι, θα έπρεπε όλοι να γίνουν ζωγράφοι, να πάνε σχολή καλλιτεχνών ή να τους κάνουν το κεφάλι καζάνι με την ιστορία της τέχνης, ας πούμε. Το πρώτο είναι να μάθουν να βλέπουν. Για μένα, σε αυτή την εποχή της τέλειας απομυθοποίησης, ένα πράγμα μπαίνει. Να μάθουμε να ζούμε με τον εαυτό μας, να πιστεύουμε στον εαυτό μας, να πιστεύουμε στον άνθρωπο και μόνο έτσι μπορούμε να βγούμε από αυτό το, ας πούμε, από αυτή την παρακμή, γιατί υπάρχει μια παρακμή, ένα διέξοδο. Αν δεν πιστέψουμε στον εαυτό μας και περιμένουμε να μας έρθει βοήθεια απ' έξω, αλήθεια, από πού απ' έξω μπορεί να έρθει η βοήθεια, θα χαθούμε σαν είδος. Και δεν νομίζω την Ελλάδα μονάχα, μιλάω σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν δεν πιστέψουμε στον εαυτό μας για να ξαναβρούμε αληθινές ανθρώπινες αξίες. Επανεκτιμάω τη ζωγραφική μου πορεία, ας πούμε, μέσα στον χρόνο και μαζί και τη ζωή μου, ας πούμε, 50 χρόνια περίπου, παρά δύο. Και προσπαθώ να βγάλω ένα συμπέρασμα. Βέβαια, το τελικό συμπέρασμα δεν το βγάλω εγώ, θα το βγάλει ο κόσμος, θα το βγάλει ο χρόνος που είναι ο ύψιστος κριτής στην τέχνη. Αλλά βγάζω κι εγώ κάποια συμπεράσματα. Και τολμάω να πω ότι αυτή η πορεία, τουλάχιστον όσο αφορά εμένα, καλά πήγε. Δεν πήγα τζάμπα δηλαδή. Δεν ξόδεψα το χρόνο μου.